Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η σημερινή συνεδρίαση του συντονιστικού νομαρχιακού οργάνου Μαγνησίας, καθώς υπήρξε καταγραφή των παρεμβάσεων που έγιναν, καθώς και όσων υπολείπονται, προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει ο νομός σε ενδεχόμενες ακραίες καταστάσεις κατά τη διάρκεια του φετινού χειμώνα. Έμφαση δίνεται στον καθαρισμό των χυμάρων εντός και εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος, όπου έγινε καλή δουλειά από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Νομαρχίας. Από την πλευρά της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Αθανάσιος Μπέης διαβεβαίωσε ότι υπάρχει και το ανάλογο προσωπικό και ο κατάλληλος εξοπλισμός, προκειμένου να παρέμβει η υπηρεσία του σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης λόγω πλημμυρών ή χιονοπτώσεων. Εμείς ως Πυροσβεστική Υπηρεσία είμαστε έτοιμοι και μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε συμβάν. Υπάρχει η τεχνογνωσία, ο τεχνολογικός εξοπλισμός, αλλά και η εμπειρία αν θέλετε, οπότε μπορούμε να ανταποκριθούμε άμεσα. Υπάρχει ο σχεδιασμός για όλη τη Θεσσαλία, υπάρχει η ειδική μονάδα αντιμετώπισης καταστροφών όπου διαθέτει έναν πλούσιο εξοπλισμό. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα τα πάμε καλά και αυτή τη χρονιά. Ο Περιφερειακός Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αναφέρθηκε στις πλημμύρες του Δεκέμβρη του 2009, όταν έχασαν τη ζωή τους τρεις συνάνθρωποι μας, τον Αλμυρό, από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Θρυνήσαμε τρία θύματα εκείνη την περίοδο. Έγινε προφανώς αψήφιση του κινδύνου, υπερεκτίμηση των δυνάμεών τους και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Οι παρεμβάσεις γίνονται σύμφωνα με τις δηλώσεις της πολιτικής προστασίας του νομού Μαγνησίας, η οποία επιτέλεσε ένα σημαντικό έργο όλα αυτά τα χρόνια, καθώς επίσης και της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας. Οι παρεμβάσεις αυτή τη στιγμή ολοκληρώνονται, οι χύμαροι καθαρίζονται.